Γονείς και ασθενείς χρόνιων αυτοάνοσων παθήσεων διοργανώνουν στο πρώτο καπί Νέα Σμύρνη εκδήλωση συζήτηση για να καταθέσουν τις εμπειρίες τους και να μιλήσουν για τους τρόπους αντιμετώπισης των νόσων αυτών. Το 1988, ερευνώντας οι επιστήμονες πώς ο άνθρωπος, πώς έκανε την επιδράση των ανθρώπων στον οργανισμό, όπου βγαίνει δηλαδή και δουλεύει, ανακαλύψανε τη μεγάλη τους έκπληξη ότι όλο το κορμί, σε όλο το κορμί, παντού, μάτια, δέρμα, κόκαλα, σπλάχνα, γέφυρα, παντού, εκατομμύρια εκατομμυρίων υποδοχής για την κάνα. Ειδικά για την κάνα, για το μισό, κάνα από πληγαριές. Ειδικές για την κάνα. Ψάχνουν, δεν μπορούσα να προλάβω. Μετά από 5 χρόνια ανακαλύψαν τις πρώτες ουσίες που ο οργανισμός παράγει. Τα κλειδιά δηλαδή που ξεκλειδώνουν τις κυβέρνειες. Ανακαλύψαν τα ενδοκανευρίνη. Καταλάβουν δηλαδή ότι ο οργανισμός μας έχει ένα σύστημα παντού το οποίο το ονομάσανε ενδοκανευρίδες, γιατί οι κυβέρνειες ξεκλειδώνουν και αυτά τα ενδοκανευρίνη. Κοντά μας είναι ο Ανδρέας Βουρμελιώτης από το site εναλλακτικός.gr, παλιά στην Ελευθεροτυπία. Παλιός δημοσιογράφος. Ναι. Συγχαρητήρια που έχετε κάνει τηλεόραση στο TV στη Νέα Σμύρνη. Δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει Νέα Σμύρνη TV. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση εκπληκτική. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια στην Ελλάδα. Μιλήσαν οι μητέρες. Ήρθανε τα πάνω κάτω σε αυτά που πιστεύαμε, σε αυτά που πιστεύουν οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή. Πιστεύουν ότι η κάναβης, το χασίς είναι ναρκωτικό. Τώρα εδώ έρχεται ένα νομοσχέδιο που θα νομιμοποιήσει την ιατρική κάναβη και οι μαμάδες λένε να μπει και ο αυτισμός. Δείξαμε πολλά βίντεο, νομίζω ότι ήταν συγκλονιστικό. Σήμερα φαίνεται να λύνονται κάποιες παρεξηγήσεις για κάποιον που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση που έγινε σήμερα. Ναι, κάποιος που έχει προκαταλήψεις, που όλη αυτή η προπαγάνδα που έγινε τόσα χρόνια τον έχει επηρεάσει, αν δει αυτό θα εκπλαγεί και θα του δημιουργηθούν, αν όχι να αλλάξει γνώμη, θα του δημιουργηθούν αμφιβολίες για αυτό που πιστεύει. Δηλαδή, οι μαμάδες λένε ότι τα παιδιά τους πάνε πολύ καλά με την ιατρική θεραπευτική κάναβη. Ένα κορίτσι που δεν μιλούσε χορεύει. Νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τετραεδροκαναμινό, η οποία με κούρασε, προχώρησα με δική μου πρωτοβουλία και όχι με τον Ισπανό γιατρό, τον Πεντράτσα, το όνομα του. Είναι ο κύριος, ο γιατρός Πεντράτσα, που είναι στην ομάδα του Γκούσμαν, με τον οποίο για κάποιο διάστημα είμαι τυχερός και είχα ανοιχτή ακρόαση. Συνέχισα λοιπόν μόνο του με καλαβιδιόλη, απορρίπτοντας τα πρωτόκολλα των μιλιγκράμμα ανά κιλό βάρους και προσπαθώντας να βρω πόσο θα χρησιμοποιήσω για την οστεοπόρωση που ήταν πάνω. Δεν θα μακρηγορήσω, το δίμηνο αυτό ήταν μόνο καλαβιδιόλη από 60 ως 120, δηλαδή έδωσα στον εαυτό μου τη δυνατότητα να δοκιμάσω και τις χαμηλότερες ισολογίες. Η Ζήνα Αλιακάκου, μία από τους διοργανωτές, είναι μαζί μας και βέβαια συμμετέχει γιατί έχει και αυτή την προσωπική της εμπειρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην εκδήλωσή μας. Μιλήστε μας για το πόσες αλλαγές είδατε, πόσο γρήγορα έχουν έλθει και τι έχετε δει μετά από τη χρήση του λαδιού που κάνετε. Εγώ είμαι μητέρα ενός παιδιού με επιληψία που έχει σύνδρομο Λενόξ-Γκαστότ, ένα πολύ σπάνιο επιληπτικό σύνδρομο. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο άτομα το χρόνο. Είχαμε φτάσει 17 χημικά χάπια την ημέρα. Είναι εντελώς φαρμακοανθεκτική επιληψία. Και όχι μόνο δεν είχαμε έλεγχο των κρίσεων, αλλά κοντεύαμε να φτάσουμε και δηλητηρίαση του αίματος. Πριν 1,5 χρόνο αρχίσαμε τη χρήση της καναβιδιόλης, του CBD, θεραπευτική ουσία της κάναβης χωρίς ψυχοδραστική ουσία, με 0,2, κάτω από το 0,2%. Σήμερα, να μην χρησιμοποιήσω τον όρο ότι έχουμε 100% έλεγχο των κρίσεων, να πω ότι έχουμε ένα 95% έλεγχο των κρίσεων. Επιπλέον, επειδή αυτό το σύνδρομο βγάζει πάρα πολλά ψυχωτικά, ψυχολογικά, συμπεριφορικά προβλήματα, το σπίτι δεν μπορούσε να σταθεί, που λέμε, σε μία ηρεμία στοιχειώδη. Σήμερα χαμογελάμε και πρώτα απ' όλα χαμογελάει το ίδιο μας το παιδί. Συμμετέχετε σε όλη αυτή τη διοργάνωση. Αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα, να γνωρίσει, έχει κάποιο πρόβλημα παρόμοιο, πού μπορεί να σας βρει?
Καταρχήν, κάποιος που θέλει να γνωρίσει περισσότερα, απλώς, υπάρχει το ελληνικό site Θεραπευτική Κάναβη, που ο περισσότερος κόσμος λέει ότι είναι το καλύτερο ελληνικό επιστημονικό site, και εκεί θα ευχηθώ καλό διάβασμα, γιατί πραγματικά έχει πολύ διάβασμα εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουμε στο Facebook, είναι η ομάδα Αυτισμός και Καναβιδιόλη, όπου εκεί συνυπάρχουμε και οι γονείς που έχουν πρόβλημα με παιδιά αυτισμού, αλλά και οι γονείς που έχουμε προβλήματα παιδιών με επιληψία. Οπότε μπορεί να μας μιλήσει και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε γονιό και κυρίως παιδί, ασθενή κτλ. Έχει πρόβλημα. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή συνέχεια. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι, τα 12 χρόνια που έχω γεννήσει στο Χριστό, που έχω περάσει από όλους τους παιδονευρολόγους, από όλους τους παιδοψυχιάτρους, από όλους τους γιατρούς, από όλους τους εναλλακτικούς και έχω καταλήξει σε απατεώνες και σε λιγότερα απατεώνες και σε περισσότερα απατεώνες, γιατί υπάρχουν όλοι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν 72 είδη επιληψίας. Τα λέω καλά, ξέρετε. Άγγελο, το ξέρεις. 72 είδη. Τα περισσότερα είναι άτυπες επιληψίες. Υπάρχουν λοιπόν οι γελαστικές επιληψίες, όταν βλέπετε τα παιδιά σας και τα πιάνει ένα νευρικό γέλιο ξαφνικά. Αυτό είναι μια άτυπη επιληψία. Το παιδί μου έπασε και από αυτές. Υπάρχουν κλαυστικές, αυτές που στα καλά καθόμενα το παιδί, χωρίς να σου κάνει την κλασική τυπική επιληψία που έχει αιστεία, δεν γυρίζουν τα ματάκια του. Μαζί μας είναι η Νένα Χρονοπούλου. Δεν χρειάζονται πολλές παρουσιάσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα σας πω ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου έμενα στη Νέα Σμύρνη και τη λατρεύω την περιοχή. Και την ξέρω και πολύ καλά. Σήμερα συμμετείχες σε μία εκδήλωση η οποία ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη. Γονείς μιλήσανε για τα παιδιά τους. Είδαμε πάρα πολλά ευαίσθητα θέματα και είδαμε ότι αυτοί οι γονείς προσπαθούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Μέσα σε αυτούς τους γονείς είμαι και εγώ. Οι γονείς που έχουν παιδιά με προβλήματα υγείας, χαρακτηρισμένα ως παιδιά με και πολύ σωστά, είναι παιδιά με διάφορα είδη αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας, με βεβαιώσεις από τα ΚΕΠΑ αναπηρίας, επίσημη αναπηρία. Όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας και πολλές φορές πειραματιζόμαστε. Μέσα σε αυτόν τον πειραματισμό μπήκε μια ομάδα γονέων και πειραματίστηκε με τη φαρμακευτική κάναβη. Με μία ουσία που πραγματικά δεν περίμενα ότι σήμερα θα υπάρχουν για την ουσία αυτή τόσες μαρτυρίες, αληθινές, πραγματικές, ουσιαστικές, μαρτυρίες ψυχής και μαρτυρίες που πραγματικά σοκάρουν, με αποτελέσματα που δεν τα... Δηλαδή, όταν τα ακούς, λες, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Όμως το βλέπεις, γιατί δεν ήταν ένα, δεν ήταν δύο, τα ακούσατε. Ήτανε δεκάδες οι μαρτυρίες των γονιών που μπόρεσαν και τόλμησαν να δώσουν αυτή την ουσία στο παιδί τους. Φαρμακευτική πάντα, να το διευκρινίζουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτό φοβόντουσαν να το πούν. Σήμερα λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ για να κάνουμε μια έκκληση στο Υπουργείο Υγείας να συμπεριλάβει στη συνταγογράφηση την φαρμακευτική κάναβη γενικότερα για την υγεία, αλλά και ειδικότερα για τα παιδιά αμαία, ειδικά για τον αυτισμό και για τις επιληψίες που είδαμε ότι πραγματικά ακούσαμε ότι βοηθάει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το νομοσχέδιο θα είχε ήδη περάσει αν δεν υπήρξε μια μικρή αναβολή. Θα είχε περάσει και εύχομαι ότι αυτή εδώ πέρα η εκδήλωση που είναι σήμα κατά τεθέν, να πω ότι την οργάνωσε η πολύ αγαπημένη φίλη μου, η κυρία Κατερίνα Ιδημοχρόνη. Από εκείνη είμαι προσκεκλημένη, όμως οφείλω και εγώ να δίνω το παρόν όπου χρειάζεται για να επικοινωνούμε το καλό για την υγεία των παιδιών μας. Όχι ότι σε αγωνείς κάποια στιγμή δεν θα κάνουμε και την υπερβολή μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, γιατί μπορεί σε κάτι να πεις ότι κοίτα, αυτό έκανε καλό και τελικά εγώ δίστασα, δεν το έδωσα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η εναλλακτική ιατρική καμιά φορά κάνει θαύματα και πιστεύω λοιπόν ότι η ιατρική δεν έχει σύνορα και δεν έχει τίτλους. Όταν κάποιος είναι γιατρός, ο σκοπός του πρέπει να είναι η ίαση του ασθενούς. Και εκεί τελειώνει και το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μια παιδιά. Την ίδια απορία από μένα. Έφερα το ένα μπουκαλάκι της κόρης μου. Δεν θα μας τα ξεδιδεύει.
Είναι λάδι. Το οποίο πάντα προσέχουμε να είναι πιστοποιημένο. Από πού το παίρνετε? Από πού το παίρνετε? Εμείς προσωπικά από τα δύο. Και πώς περνάει από τα δύο? Δεν είναι παράδειγμα. Εδώ δεν είναι παράδειγμα. Αυτό δεν είναι παράδειγμα. Το CBD δεν είναι παράδειγμα. Δεν είναι καμία. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Δημοχρόνη, η διοργανώτρια της σημερινής εκδήλωσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με μία παρεξήγηση που υπάρχει. Όλα όσα ακούσαμε σήμερα για χρήση λαδιού κάναβης, για το CBD, δεν είναι παράνομα στην Ελλάδα, έτσι? Όχι, δεν είναι παράνομα στην Ελλάδα. Δεν είναι το απαγορευμένο που έχει το THC μέσα. Και ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι δεν μαστουρώνουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, το έχουμε ακούσει και αυτό. Και η συνάντηση αυτή έγινε για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί υπάρχει αυτό το ταμπού, που δυστυχώς υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Τα παιδιά μας με το λάδι αυτό είναι πολύ πιο ήρεμα, είναι χαρούμενα και με μεγάλη μας έκπληξη βλέπουμε ότι αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα, ενώ πριν δεν τα είχαμε. Κάνουμε μεγάλο αγώνα, θα συνεχίσουμε. Θέλουμε στο ψήφισμα που γίνεται αυτή τη στιγμή να μπει και ο αυτισμός. Το λέω γιατί μάλλον υπάρχει άγνοια ότι μπορεί να βοηθήσει εκεί. Και είμαστε ανοιχτοί και περιμένουμε και από το Υπουργείο να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε. Από όσο ξέρουμε, τη σημερινή εκδήλωση σας την έχουν ζητήσει. Τα βίντεο που παρουσιάστηκαν σας τα ζητήσαν από το Υπουργείο. Έχουμε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους. Μας είπαν, ναι, εντάξει, κάντε τη συνάντηση, δώστε μας υλικό, να δούμε ομολογίες. Και νομίζω καταφέραμε αρκετές να μαζέψουμε. Μιλάνε οι γονείς, οι ίδιοι γονείς, για την εξέλιξη των παιδιών τους. Η καλύτερη ποιότητα ζωής, νομίζω, σε μια οικογένεια είναι το παν. Πόσο μάλλον η ανασφάλεια το τι θα γίνουν τα παιδιά μας αργότερα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να μπορέσουμε να εξελιχθούν και να φύγουμε με το κεφάλι ήσυχο ότι βρήκαμε μία λύση, να σταθούν σε αυτή την κοινωνία. Διοργάνωσες τη σημερινή εκδήλωση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και κάποια προσωπική εμπειρία που οδήγησε σε αυτό. Ναι, το παιδί μου είναι 14 χρονών, το μικρό. Με 85% αναπηρία, φοράει πάνω ακόμα, αλλά από τότε που ξεκινήσαμε το λάδι είναι θετική στο να, και στην εντολή πάμε τουαλέτα. Έχουμε άψογη πια βλεμματική επαφή. Έχουμε προτάσεις που δεν είχαμε λόγο. Δηλαδή, τη δεύτερη μέρα η Μαρία μου έβγαλε το τυρί από το ψυγείο και μου είπε «θέλω τυράκι» και έχω και μάρτυρα, ας πούμε, την ονά της. Περίτω να σας πω τη συγκίνηση και το τι αισθάνθηκα εκείνη την ώρα και την έβαλα να το επαναλάβει για να δω αν δεν άκουσα καλά και μου το επανέλαβε. Είναι φοβερό αυτό το αίσθημα να βλέπεις το παιδί σου να εξελίσσεται και νομίζω ότι πρέπει να μας ακούσουν και να μας βοηθήσουν. Το νομοσχέδιο ήταν να περάσει αλλά υπήρχε κάποια αναβολή, έτσι? Ναι, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μήπως προλάβουμε. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ότι καλό είναι να ψαχνόμαστε και πιο συμπλήρωμε για διατροφές. Παράδειγμα, η Αντιγόνη ήρθε και βοηθήθηκε πάρα πολύ με το μαγνήσιο, το ζευγόνι και το πέριστη. Ήρθε και κλειδώσε συμπληρωματικά, τη κλειδώσε πολύ ωραία. Και βοήθησε και το ρόλο των πνευμονώδων που λέμε, όπως εδώ στο λέμε, το συνδίκη και το σοφιάσμα. Κάπου είχα διαβάσει ότι τα άτομα που έχουν και τα λοιπά, κάνουν πλεγμονές στο κεφάλι. Από γιατρό δεν κάνεις. Όχι. Υπάρχουν. Και πραγματικά όταν έδωσε και το CBD άτομα σε ένα ζήτημα CBD, και είναι το απίστευτο κλείδωμα. Απίστευτο, δηλαδή η αλλαγή ήταν τρελή. Εύχομαι όλοι να προβληματιστείτε από αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά να είναι μια γιος δύο, όπως την είπε η Αντιγόνη. Και πραγματικά πλέον να πούμε κόσμο που βοηθιέται και πάει κάθε μέρα και καλύτερα και κυρίως και τα παιδιά. Από την εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πρώτο καπί Νέα Σμύρνη, από γονείς παιδιών με αυτοάνοσα νοσήματα και τη συζήτηση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισής τους, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.